Ποιο είναι το παρελθόν του Καραγκιόζη στην Κρήτη και γιατί θέλατε τόσο πολύ να ανθοφορήσει ξανά όλο αυτό? Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας καραγκιοζοπαίχτης που ήταν μικρασιατικής καταγωγής. Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Έχειρε τις εκτίμησεις των συναδέλφων του και στην Αθήνα. Είχε γραφτεί στο σωματείο το τότε των καραγκιοζοπαίχτων. Μιλάμε για ποια χρονολογία? Τα τελευταία χρόνια που έπαιξε πρέπει να ήταν δεκαετία του 60. Ναι. Είχε δύο βοηθούς και μουσικούς, τους αδερφούς Σπανακάκη, οι οποίοι έπαιξαν και Καραγκιόζη. Και υπάρχουν και άλλοι καραγκιόζοπαίχτες και δημιούργησαν μια σχολή που μπορεί να το πούμε την κριτική σχολή. Μετά το 60 όμως σβήνει η παράδοση αυτή. Έρχονται κάποιοι καραγκιόζοπαίχτες από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα βρήκαμε το νήμα και το ενώνουμε. Mm-hmm. Και πάει καλά. Και τι προτιμούν οι κριτικοί? Θέλουν ηρωικές παραστάσεις, θέλουν κάτι πιο κωμικό? Τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς εδώ στην Κρήτη? Αυτό που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και συνηθίζεται είναι ότι ο Καραγκιόζης είναι ένα κωμικό θέατρο. Λίγοι γνωρίζουν για την δραματική, ας το πούμε, πτυχή του Καραγκιόζη και για τα ηρωικά και τα δραματικά έργα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις κωμωδίες και γι' αυτό προτιμούν τις κωμωδίες. Αλλά τις περισσότερες φορές που θα παίξουμε κι εμείς μια δραματική παράσταση, ένα ηρωικό έργο, το κοιτάν ίσως κάποιοι να παραξενεύονται, κάποιοι ίσως λίγο να προβληματίζονται, αλλά οι περισσότεροι και κυρίως τα παιδιά το κοιτάνε με μεγάλη προσήλωση και παρακολουθούν την παράσταση και μπορώ να πω ότι δεν ακούς αχ να είναι πολύ πολύ προσηλωμένοι. Mm-hmm.